Γεια σας, Tick-Tick Now, Κώστας, και μετά από αρκετό καιρό θα έλεγα, ξαναγυρνάμε λίγο στα gameplay. Ο λόγος που δεν βγάζω τόσο συχνά βίντεο είναι λόγω των υποχρεώσεων που έχω και λόγω του περιορισμένου ωραρίου μου. Λοιπόν, και επίσης τα unboxing βίντεο για ένα καιρό λίγο σταματάνε μάλλον, γιατί δυστυχώς οικονομικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε παραπάνω αγορές αντικειμένων για να κάνω unboxing, οπότε πάρω κάποιο, θα το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το Skyrim. Είχαμε πάει στο πώς να βρούμε το Diplomatic Immunity του Quest να το κάνουμε, το κάναμε και τώρα συνεχίζουμε το Quest, τέλειωσε το Diplomatic Immunity. Στη συνέχεια έρχεται αυτό το Econer Drat, ένας περικυκλωμένος ποντικός σε μια γωνία, και μετά το Talmor πρέπει να πάμε να βρούμε έναν κάποιον εδώ μέσα. Search the right way for Esbern's hideout. Πρέπει να βρούμε το κρυσφύγιο του Esbern προφανώς. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε για έναν πρώην Blade, ένα μέλος των Blade που λεγόταν Esbern και ο οποίος είναι ένας ειδικός στην ιστορία των δράκων. Πάμε να βρούμε, να δούμε τι θα μας πει και βασικά να βρούμε πώς θα τον βρούμε. Παρεπιπτόντως, για να σας δείξω, επειδή πήγα λίγο κατευθείαν, είμαστε στο Riften. Στο Riften και μέσα στους υπονόμους του Riften. Οπότε you'd better have coin to pay for it. Lot of old guys around. Ναι, I don't really know how I can help. That's a touching story. Now get out of my face. Lot of old guys around. I don't really know how I can help. Well, when you put it that way. Ακριβές πληροφορίες, παιδιά. I think I do know the old guy you're talking about. He's holed up in the Ratway Warrens. Hardly ever leaves the place. Has someone bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard. Sure, Tom. For that to stand out down here, he must really be off his nut. He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. You're not the only one looking for him. Oh, είμαστε πολύ. Μάλλον θα τους σκοτώσουμε όλους, όπως φαίνεται. Πάμε να βρούμε πού είναι. Have anything for us yet? Όχι. Άλλη ώρα. Ναι, μάλιστα. Μάλλον έπρεπε να κάνω το Thief's Guild και μετά να έρθω εδώ, γιατί είναι λίγο ασύμφορη. Αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι τον συγκεκριμένο μάλιστα μανιταράκια και ρόπες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο είχα έρθει να κάνω ένα quest κάποια στιγμή και πρέπει να τον εντόπισα κάπου εδώ μέσα. Και ένας απλός Nord. Ωραία. Οπότε λογικά πρέπει να πηγαίνουμε κάπου από εδώ. Μάλιστα.
Στην αρχή, όταν είχα πρωτοέλθει, ήταν το πιο τέλειο μέρος για να χαθεί κάποιος. Δηλαδή, χάνεσαι υπεράνετα. Ναι, μάλλον έπρεπε να μπω στην καταπακτή. Υπέροχα. Είναι ένα μέρος πάντως που δεν θα ήθελα να γυρνάω πολύ πολύ, είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε πού θα τον βρούμε. Πολλοί παίζουν με stealth, το είχα ξαναπεί στις προάλλες. Εμένα μ' αρέσει να μπαίνω εντού και να τους σκοτώνω όλους, δηλαδή κρύβομαι πολύ, κάτι το οποίο θα ήθελα να το αλλάξω. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια που θα παίξω. Δεν παίζω πάρα πολλές ώρες, είμαι γύρω στις μόνο 120 ώρες Skyrim και μέχρι τώρα έχω γίνει ο βασιλιάς, θα έλεγα, βασιλιάς όχι, πλακία. Έχω γίνει καταρχήν πρώτα απ' όλα ο αρχηγός των μάγων. Go away. Όπως είσαι. What? No, that's not me. I'm not Esben. I don't know what you're talking about. Delphine? Oh. How do you... So you finally found her. And she led you to me. And here I am, caught in a trap. So Delphine keeps up the fight after all these years. You'd better come in and tell me how you found Μάλιστα. Her. Άνοιξε μας. What you want. Κοίτα, this will just take a moment. Έλεος. Θα συνιστούσα αυτά τα παιχνίδια, όπως το Skyrim, το Fallout και πολλά πολλά άλλα, τα οποία έχουν μόνο RPG στοιχεία, να, εκτός από τα skills σας και να βάζετε και διαφορετικά να μεγαλώνετε μάλλον το σπίτι σας, το λόγο, γιατί σας προσφέρουν άπειρες επιλογές, όπως το να μπορείτε να κάνετε persuade διάφορους τύπους, να παίρνετε αποστολές καλύτερες, να γνωρίζετε τους ανθρώπους καλύτερα στο περιβάλλον. Γενικά ο λόγος, το speech στο 100% μετράει σε αυτά τα παιχνίδια, αν θέλετε να το απολαύσετε. Εντάξει, σίγουρα μπορείτε να μεγαλώσετε τα skills σας, να σκοτώνετε τον απειρό κόσμο stealth ιστορίες, αλλά για μένα προσωπικά αυτά τα παιχνίδια, επειδή είναι χαοτικά και άπειρες ώρες για να τα παίξετε, βοηθάει πάρα πολύ να τα κάνετε με το speech στο 100% και να προσπαθείτε να το μεγαλώσετε στην αρχή. Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what Alduin has returned, just like the dragon from the dawn of time, who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger. I tried to tell them, they wouldn't listen. Fools. It all come true. Yes. You see, you know, but you refuse to understand. Μάλλον ο κόσμος μας τελειώνει, φίλε. Oh yes, it's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Και τι κάνουμε εμείς? Only a dragonborn can stop. Aha. But no dragonborn has been known for centuries. I'm one, bitch. It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of all the world. You are? Can it really be true? Yes, yes. Dragonborn? Yes, yes. Then there is hope. Oh, stop it, you. The gods have not abandoned us. We must turn and obey. Quickly now. Take me to Delphine. Aha, τώρα θες να βγεις. Just a moment. Hop. I must gather a few things. Εύκολο ήταν. Για να δούμε καταρχήν τι έχει να κάνει με loot. I'll need... Λεφτά. No, useless trash. Where did I put my annotated annual? Τίποτα ωραίο για να κλέψω. Α, ένα κολλιέ. Και λεφτά. Ναι, αντιθείο. Κάτσε, μπάρβα.
Okay. Ας πάρω το Lost Legends, δεν θυμάμαι αν το έχω. Είναι ένα τραγουδάκι του Skyrim. Γιατί το πήρα αυτό, δεν ξέρω. Ω, πάμε. What's that? Έλα. Και τώρα πάμε να τον βγάλουμε. Πήγες ρε. Μάλιστα. I have no idea where I'm going, I'm just going. Ας ακολουθήσουμε την οσμή. Ναι, υπέροχα. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό. Σίγουρα έχω ξανάρθει και σίγουρα δεν ήξερα πώς το να πάω. Όπως έχετε δει, χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα quest με το send την οσμή αυτή εδώ, ότι ο καπνό που σου δείχνει πως να βγεις, γιατί μέσα εδώ, στον πανικό των dungeon, πολλές φορές δεν είναι και ο πιο εύκολος τρόπος για να βγεις έξω. Λοιπόν, αφού τον βγάλαμε αυτόν, τώρα πρέπει να τον οδηγήσουμε στην Delphine. Μάλιστα. Και έχουμε και τους Talmor να μας κυνηγάνε. Τα ξωτικά δεν τα πάω, τα κανονικά. Μόνο τα Dark Elf και τα Wood Elf, τα κακόμοιρα, τα οποία εντάξει, τα συμπαθώ λίγο. Παρεμπιπτόντως, κάθε φορά που παίζω παιχνίδι της σειράς, δηλαδή στο Oblivion το ξεκίνησα πρώτα, να σας πω την αλήθεια, διαλέγω πάντα Dark Elf. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα αγαπώ τον Dark Elf. Είναι, βασικά είναι το resistance στη φωτιά που μετράει αρκετά, γιατί οι πιο πολλοί αντίπαλοι μάγοι, τουλάχιστον στο Oblivion, χρησιμοποιούσαν fireball και spell φωτιάς. Εδώ πιο πολλοί χρησιμοποιούν ηλεκτρισμούς από ό,τι έχω δει, το fireball δεν είναι τόσο ισχυρό. Ναι, ανοίξτε τα παλικάρια να περάσω. Για να δούμε. Oh, και μάλλον θα πάμε στο πτύχος του Alduin. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, όλη η σειρά, το Diplomatic Immunity, να βρούμε αυτόν που είναι περικυκλωμένος που παντού και κρυβόταν, και να βρούμε τώρα το Alduin's Wall, έχω την εντύπωση είναι το κεντρικό quest του Skyrim στο αρχικό παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί όταν πήρα το Skyrim, το πήρα με όλα τα πακέτα που είχε μέσα, με όλα τα patch, τα DLC του, με όλα, δηλαδή και με το Dragonborn και με το Heartlife και με το εκείνο με τα Vampire, δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα. Οπότε λίγο τα quest μπλέκονται. Δηλαδή μπαίνεις στο κανονικό σου quest και σου την πέφτουν τα βαμπύρα από το DLC, ή προχωράς και μπορείς να πας στο Solstice που είναι στο Dragonborn, το οποίο θεωρώ πολύ καλύτερο από τα quest, τα βαμπύρ και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι, αν κάποιος πάρει το Skyrim, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρει είναι το Dragonborn, το DLC, επιβάλλεται. Το Heartlife απλά προσθέτει στο παιχνίδι τα mods, μερικά σημαντικά και ωραία mods όπως το κρουσφύγετο και κάποια άλλα πραγματάκια, και να φτιάξει το δικό σου σπίτι.
το οποίο αν έχετε δυνατοποιήσει πάρτε τα και μην αγοράζετε το Heart Life, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε γιατί μπορούσα να φτιάξω το σπίτι μου, μπορούσα να υιοθετήσω δύο παιδιά. Και νομίζω σε ένα άλλο επεισόδιο θα σας δείξω και το σπίτι μέσα πως το έχω φτιάξει, ακόμα το φτιάχνω δηλαδή, αλλά το έχω κάνει πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να βρούμε την Delphine στο Riverwood, το οποίο πρέπει να είναι Riverwood. Πού είσαι Riverwood? Ναι, εμείς είμαστε εδώ. Το Riverwood είναι εδώ. Πάντως έχει πλάκα γιατί βλέπεις ότι στα κεντρικά quest δεν είναι μεγάλες πόλεις που παίζουν τόσο ρόλο όσο τα μικρά χωριτάκια. Εκεί γίνεται όλο το καλό. Δηλαδή το Riverwood είναι χαμένο κάπου στο χάρτη και όμως παίζει τόσο μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Και παρεμπιπτόντως θα δείτε ότι στα πιο πολλά χωριά, με το που μπείτε στις πόλεις μέσα στα χωριά, σε ό,τι είναι αυτά. Τι έγινε? Δράκο μυρίζω. Αυτοί τρέχουνε. Για να τρέχουν αυτοί. Τι έγινε ρε παιδιά? Μάλιστα. Έχουμε ελεμέντα. Του την έπεσαν, ε. Πού είσαι, ρε? Τι είναι εδώ? Ό,τι να είναι. Μάλλον παρά είναι σημαντικός ο τύπος. Για να μας την πέφτουνε. Ωραίο ελεμέντο, έλα μαζί. I still need some time to get used Μάλιστα. to the idea that them. Hasn't she told you? We were both back when that still. Now we are just fellow fugitives from the Thalmor. Well, they've been hunting down Blades. But if you mean me, now I don't suppose they want the world to end any more than we do. It was a cold day. The end. We heard the news at Cloud Ruler. 30th of Frostfall, 170. The Thalmor ambassador delivered his ultimatum to the Emperor Titus Mead. I knew that day that it was truly the beginning of the end. Πάλι Thalmor. Πάμε. Ακολούθα με φίλε. Πάμε. Θα σε σώσω. Εν τω μεταξύ, οι φύλακες αταραχοί. Είμαι σίγουρος ότι αυτός που μας είπε good day ήθελε quest να μας δώσει, αλλά όχι τώρα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Λοιπόν, μάλιστα, γεια σου Delphine. What is it? Κάποιες φορές αργεί να φορτώσει το παιχνίδι. Πού είναι αυτός, τον χάσαμε τώρα? Τι γίνεται? Είναι λίγο ώρες το πιάνω τα τρελά του. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσω εγώ το quest μου και θα το συνεχίσω στο επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Κώστας από το Check Tech Now, αλλιώς και Desperagon στα Games. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε. Θα πάω να βρω εγώ το θείο και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.